Είναι μια άλλη πρωτοβουλία της UNESCO. Η UNESCO, όπως ξέρετε, δραστηριοποιείται και μας γνωρίζετε εσείς αρκετό καιρό τώρα σε διάφορα θέματα πολιτισμού. Φέτος, επειδή εορτάζουμε το έτος Γκρέκο, σε όλο τον κόσμο φυσικά, θεωρήσαμε ότι επειδή εδώ υπάρχει η Πινακοθήκη Ναυπλίου και έχει σχέση με την Πινακοθήκη Αθηνών, την οποία διευθύνει η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα υπό την προεδρία του κυρίου Μπότσου, που είναι και ναυπλίο της ο κύριος Μπότσος, να συνεορτάσουμε μαζί με το Δήμο και τον ΔΟΠΑΤ και την Εθνική Πινακοθήκη αυτό το έτος Γκρέκο. Έτσι καλέσαμε την κυρία Λαμπράκη ως το πλέον ειδικό άτομο να μας καλύψει τα στοιχεία τα οποία θα μας δώσει, δηλαδή, και θα ακουστούν και εδώ στο Ναύπλιο, το οποίο λατρεύω σαν πόλη βεβαίως, για τη ζωή του, για το έργο του στο Τολέντο, στην Ισπανία, και έχουμε και κάποια έργα του στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη. Σε μια μνημιακή πόλη όπως είναι το Ναύπλιο, νομίζω η σχέση που πρέπει να έχει με την UNESCO είναι δεδομένη. Σχεδόν αυτονόητη, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Φέτος ενισχύεται με αυτή την εκδήλωση στο βουλευτικό. Πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να τιμήσουν με την παρουσία τους. Άλλωστε τον Γκρέκο είναι ο μεγάλος Έλληνας για μας. Το πότε θα γίνει, νομίζω ήδη αναφέρθηκε, θα είναι το Σάββατο, ώρα 7 στο βουλευτικό, με την ομιλία της κυρίας Λαμπράκη Πλάκα με θέμα τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Ελ Γκρέκο, και θα ήταν σημαντικό να είμαστε εκεί παρόντες για να τιμήσουμε όχι το έργο, εγώ επαναλαμβάνω, το μεγάλο Έλληνα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι όταν βλέπω τα έργα του Γκρέκο πάντα αισθάνομαι ότι αυτό το φως είναι η βοήθειά μας, είναι αυτό το ιδιαίτερο φως του Γκρέκο, είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη χώρα μαζί με το ελληνικό φως να ξεπεράσουμε όλα αυτά που μας περιβάλλουν και που είναι ασφυκτικά γύρω μας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι εχθές εγκαινιάστηκε στην Εθνική Γλυπτοθήκη, εκεί όπου στεγάζεται η Εθνική Πινακοθήκη τώρα, μια μεγάλη έκθεση με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού, και του Υπουργού Πολιτισμού, ένα αφιέρωμα στο Δομήνικο Θεοτοκόπλο, που με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας ο επισκέπτης πραγματικά μπορεί να επισκεφτεί και να εμβαθύνει στα μνημειακά έργα του Γκρέκο, αυτά τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν και βρίσκονται μόνιμα στο Τολέδο και στο Εσκόριαλ. Έτσι λοιπόν, με κείμενα και με μια καταπληκτική γλαφυρή αφήγηση της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, μπορεί κάποιος να εμβαθύνει στο γίγνεσθε αυτών των έργων. Τον αποκαλούσαν γιατί τον εκτιμούσαν και αυτό το προσωνύμιο το διατήρησε σε όλες τις περιπλανήσεις του, και μάλιστα υπέγραφε Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρίς Επί, με αυτή την κομψή βυζαντινή γραφή, πάντα δηλαδή διατηρούσε και την ελληνική του καταγωγή σε όποιο μέρος και να βρισκόταν. Αυτή την κορυφαία προσωπικότητα, που είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, διότι είναι ο άνθρωπος που συντέριαξε την Ανατολή με τη Δύση, αν θέλετε το Βυζάντιο με την Αναγέννηση, όπως υπόθηκε με την επιβολή του χρώματος έναντι της γραμμής και μάλιστα του φωτός, ένα φως σε όλες του τις διακυμάνσεις, έτσι ώστε μέσα στα έργα του να μπορούμε να κινούμεθα από τον επίγειο στον ανίκιο υπερβατικό αυτόν υπερφυσικό κόσμο. Ήταν ένα φαινόμενο μοναδικό, το οποίο άρχισε να μελετάται από τους ιστορικούς τέχνης και να αναγνωρίζεται η αξία του στα μέσα του 19ου αιώνα. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους το Σάββατο να εμβαθύνουμε στη μοναδική αυτή καλλιτεχνική φυσιογνωμία που λαμπρύνει το τόπο μας και είναι ο μεγαλύτερος των Ελλήνων ζωγράφους.